Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες. Τις κόβουμε στην μέση και με τη βοήθεια από ένα κουταλάκι αφαιρούμε το εσωτερικό. Τις αλείφουμε με λαδορίγανη και τις ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να μαλακώσουν. Κόβουμε σε λωρίδες το μπέικον. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε λίγο ελαιόλαδο. Όταν ροδίσει προσθέτουμε το κοτόπουλο που έχουμε κόψει σε μπουκές. Το μπέικον και σοτάρουμε καλά. Προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες πολύχρωμες πιπεριές. Τα μανιτάρια που έχουμε κόψει σε φέτες. Πιπέρι. Αλάτι. Πάπρικα. Ρίγανη. Θυμάρι. Ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε μέχρι να χάσουν τα υγρά τους. Ανακατεύουμε το γάλα με το αλεύρι. Σουρώνουμε σε ένα κατσαρολάκι και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τοποθετούμε γέμιση στις πατάτες. Την μπεσαμέλ. Τριμμένο κίτρινο τυρί. Προαιρετικά λίγη πάπρικα. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι που να κάνει κρούστα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας.
Καλή επιτυχία!